σωματείο, γιατί αυτοί οι αθλητές είναι αυτοί που ανεβάζουν ψηλά το όνομα της πόλης τους, της χώρας τους, του σωματείου τους, της οικογένειάς τους και του εαυτού τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί νομίζω είναι η έμπρακτη απόδειξη αυτό που βλέπουμε σήμερα, της δουλειάς, της επίπονης δουλειάς που γίνεται από όλα τα τμήματά μας, από τους προπονητές και τους αθλητές μας και του διοικητικού συμβουλίου. Χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε τη δουλειά που γίνεται από τους γονείς όλων των τμήματων. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο τμήμα που δεν βραβεύεται, που δεν είχε επιτυχίες. Πραγματικά είναι μια λαμπή ημέρα, καθότι οι αθλητές μας σχεδόν από όλα τα τμήματα συμμετείχαν σε πανελλήνια, σε πανευρωπαϊκά, σε παγκόσμια, σε πρωταθλήματα, σε διεθνή μήνυμα. Τι θα ξεχωρίζετε από όλα αυτά την περσινή χρονιά? Εντάξει, προφανώς για τον καθένα τους είναι σημαντικό, αλλά για εσάς ποιο θεωρείτε ότι είναι από τα καλύτερα ρεκόρ τώρα? Νομίζω ότι η δουλειά του καθενός είναι τέτοια που αρκεί να πάρει τα εύσημα πραγματικά του κάθε ένα αθλητή. Σημαντικό είναι ότι πρέπει να πω δηλαδή ότι η δουλειά αυτών των παιδιών έγινε με 8 μήνες την περσινή χρονιά την 50 της συνέχιστη. Και φέτος καταφέραμε αυτό το μεγάλο νούμερο να το μειώσουμε στους 2,5 μήνες και σήμερα σε μια τελετή βράβευσης να έχουμε Μάρτι μήνα 26 να έχουμε την 50 πισίνα ανοιχτή. Νομίζω ότι αυτό σημαντικοποιεί και τη δουλειά του ομίλου και τη δουλειά που μπορεί να κάνει ακόμα παραπέρα ο καθένας αθλητής. Και βέβαια να μην ξεχάσω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω ότι σήμερα βραβεύουμε τους πρώτους των πρώτων μαθητών και τιμούμε τους άριστους. Γιατί αυτό το μπόλιασμα το οποίο γίνεται μεταξύ του αθλητή και του μαθητή είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε μια κοινωνία πλέον που χρειαζόμαστε πρότυπα. Πρότυπα αθλητές, πρότυπα μαθηματικές, πρότυπα φορείς, για να μπορέσουν να δώσουν ελπίδα στον πολύπαθο κόσμο που